Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από το Super B. Ανένδοτη, Υπουργός Παιδείας παραμένει στην απόφασή της για την κατάργηση της νομικής σχολής στην Πάτρα. Οι αντιδράσεις κλιμακώνονται. Σε αντικείμενο διένεξη επίπεδο κεντρικής πολιτικής κοινής, μετατράπηκε πλέον η μη ίδρυση της 4ης νομικής σχολής στην Πάτρα, ενώ κλιμακώνονται τοπικές αντιδράσεις. Η Υπουργός Παιδείας ξεκαθάρισε χθες το πρωί κατά την επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη στο Υπουργείο Παιδείας ότι τελικά δεν προχωρά η ίδρυση της νομικής στην Πάτρα. Όπως ξέρετε, ήταν και προεκλογική δέσμευση να μην προχωρήσει η ίδρυση 4ης νομικής στην Πάτρα. Συνεπώς, σήμερα θα ανακληθεί η απόφαση της προηγούμενης κυβέρνησης για σύσταση επιτροπής που θα μελετούσε τα προγράμματα σπουδών της νέας νομικής Πάτρας. Θα εκδοθεί λοιπόν η υπουργική απόφαση βάσει της οποίας θα ανακληθεί αυτή η επιτροπή. Διευκρινίζουμε ότι δεν είναι θέμα Πάτρας. Θα μπορούσε τέταρτη νομική να έχει ιδρυθεί οπουδήποτε. Είναι θέμα τέταρτης νομικής. Η χώρα μας έχει χιλιάδες ανέργους δικηγόρους και ένα βασικό μέλημα της κυβέρνησής μας είναι να γεφυρώσει το χάσμα που υπάρχει σήμερα μεταξύ αφενός εκπαίδευσης και αφετέρου πραγματικών αναγκών της αγοράς εργασίας. Ξεκάθαρα λοιπόν, το τονίζω, δεν είναι θέμα της Πάτρας. Θα μπορούσε αυτή η τέταρτη νομική να είναι στην Κρήτη, στη Ρόδο, δεν έχει σημασία. Είναι ζήτημα ότι δεν χρειάζεται η χώρα μας τέταρτη νομική. Άμεση ήταν η αντίδραση του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος είπε ότι η Νέα Δημοκρατία τιμωρεί την Αχαΐα για το χαμηλό ποσοστό που έλαβε στις εκλογές την περασμένη Κυριακή. Με πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη, την συζήτηση για την κατάργηση της νομικής σχολής στην Πάτρα συνεδριάζει την Πέμπτη το Περιφερειακό Συμβούλιο. Σε κοινή τους ανακοίνωση, οι βουλευτές Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ, Σία Αναγνωστοπούλου και Κώστας Μάρκου, απαντώντας στο επιχείρημα της κυρίας Κεραμέως ότι θα αυξηθεί ο δικηγορικός πληθωρισμός, παρατηρούν ότι το επιχείρημα αυτό είναι πλήρως έολο και ελέγχεται για την ειλικρίνειά του, αφού η ίδρυση της νέας σχολής δεν επιφέρει αύξηση των εισακτέων φοιτητών. Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Χριστίνα Αλεξοπούλου, τάχθηκε στο πλευρό της Νίκης Κεραμέως. Η χώρα, είπε, δεν χρειάζεται τέταρτη νομική σχολή, άρα ούτε και η Πάτρα ήταν η θέση της. Ο Σύλλογος Σκιανά, με τους καταστηματάρχες Εστίας και Αναψυχής, εκπροσωπώντας το σύνολο των επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτών, δηλώνει και εκφράζει την ανησυχία του για την εξέλιξη αυτή. Αναμένεται και η αντίδραση του Πανεπιστημίου, αφού η Πρίτανης είχε δηλώσει ότι περιμένει να δει την οριστική θέση της κυρίας Κεραμέως. Ό,τι διεκδικούμε, ναι, το κατακτούμε χωρίς πολλές κουβέντες, το βλέπετε. Ο στόχος είναι ένα μεγάλο πανεπιστήμιο που διεκδικήθηκε με πολύ κόπο, εμπεριστατωμένη μελέτη, μελέτη σκοπιμότητος και για τις 4 σχολές που ιδρύθηκαν. Η νέα Υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, αρνείται την ίδρυση νομικής σχολής στην Πάτρα. Πρώτη λοιπόν κεραμίδα στους αχαιούς, καθώς η κυρία Κεραμέως εμφανίζεται πλήρως συνταυτισμένη με τον νέο πρωθυπουργό και υποψήφιο βουλευτή Αχαΐας, τον κύριο Μητσοτάκη, που κι αυτός αρνείται την ίδρυση και μάλιστα χωρίς κανείς από τους αχαιούς βουλευτές του Μητσοτάκη να ενοχλείται. Πρωτοβουλία για την νομική σχολή αναλαμβάνει ο Δικηγορικός Σύλλογος, προκειμένου να συντονιστούν οι δράσεις, θα πραγματοποιήσει την ερχόμενη Πέμπτη ανοιχτή συγκέντρωση. Πρωτοβουλίες για να μην ισχύσει η απόφαση της Υπουργού Παιδείας να καταργήσει τη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών αναλαμβάνει το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου, καλώντας σε ανοιχτή εκδήλωση προκειμένου να αναλυθούν πρωτοβουλίες και να υπάρξει ομόθυμη αντίδραση. Συγκεκριμένα, σε απόφαση του αναφέρει: μετά από προσπάθειες δεκαετιών και μετά από την αντίδραση πολλών συμφερόντων, ιδρύθηκε νομική σχολή στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Η νέα Υπουργός Παιδείας, την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων της, αποφάσισε την κατάργησή της. Αποφάσισε το πιο ανελαστικό μέτρο, χωρίς καμία συζήτηση και απαξιώνοντας με αυτόν τον τρόπο όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Ένα μεγάλο πλήγμα για την πανεπιστημιακή κοινότητα, την νεολαία μας, αλλά και την περιφέρειά μας. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών στην από 12 Ιουλίου 2019 συνεδρίασή του εξέφρασε ομόφωνα την αντίθεσή του στην απόφαση της Υπουργού για κατάργηση της νομικής σχολής στην περιφέρειά μας και αποφάσισε να καλέσει όλους τους φορείς της περιφέρειάς μας και τους πολίτες σε ανοιχτή συγκέντρωση την Πέμπτη στις 18 Ιουλίου και ώρα 7 στην αίθουσα του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών Κωστής Στεφανόπουλος, προκειμένου
πέρα από κομματικές αντιπαραθέσεις, όλοι να πάρουμε θέση επί του θέματος και να συντονίσουμε τη δράση μας. Ένοχος με ελαφρυντικά κρίθηκε ο πατροκτόνος της Ζακύνθου αργά το βράδυ της Παρασκευής. Το δικαστήριο αποφάσισε ο 27χρονος Αλέξης να αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Δικαιωθήκαμε, παιδιά. Πώς αισθάνεστε? Συνεδρίαση που διήρκησε μέχρι τα μεσάνυχτα της Παρασκευής, το μεικτό ορκωτό δικαστήριο πατρών καταδίκασε ομόφωνα ένοχο για την ανθρωποκτονία του πατέρα του στη Ζάκυνθο από πρόθεση και σε ήρεμη ψυχική κατάσταση τον 27χρονο Αλέξη. Το δικαστήριο τον καταδίκασε σε συνολική ποινή κάθερξης 8 ετών, δηλαδή 7 χρόνια για την ανθρωποκτονία και 12 μήνες κατά συγχώνευση για οπλοκατοχή και οπλοχρησία. Του αναγνώρισε ωστόσο 3 ελαφρυντικά μετά από πρόταση του εισαγγελέα και συγκεκριμένα του πρώτερου σύνομου βίου, της ανάρμοστης συμπεριφοράς του θύματος απέναντι στο δράστη και το γεγονός ότι ομολόγησε την πράξη του κατά την απολογία του. Η ποινή του είναι συνολικά 8 χρόνια κάθειρξη, όμως θα αφαιθεί τη Δευτέρα ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, καθώς το δικαστήριο έκανε ομόφωνα δεκτό το αίτημα της υπεράσπισης, η άσκηση έφεσης να έχει αναστέλουσα ισχύ. Έτσι, ο 27χρονος θα επιστρέψει στις φυλακές Ναυπλίου, όπου κρατείται προσωρινά, και θα αφαιθεί ελεύθερος τη Δευτέρα με την καθαρογραφή της απόφασης. Ικανοποιημένο. Πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η οικογένεια του κατηγορούμενου υποδέχθηκε την απόφαση του δικαστηρίου με χειροκροτήματα. Με δάκρυα στα μάτια, η μητέρα του 27χρονου και τα ετεροθαλή αδέρφια του δήλωσαν συγκινημένοι και παράλληλα ευτυχισμένοι. Απόλυτα ικανοποιημένοι για την επίτευξη του στόχου τους, δήλωσαν οι συνήγοροι υπεράσπισης Παναγιώτης Κεφαλινός και Βασίλης Ταουχτσής. Δώσαμε τη μάχη των μαχών στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Πάτρας και απόψε το βράδυ, 12 η ώρα που βγήκε η τελική απόφαση, αισθανόμαστε απόλυτα δικαιωμένοι. Δεν θεωρούμε ότι είναι νίκη των συνηγόρων υπεράσπισης ή του Αλέξη και της οικογένειάς του. Θεωρούμε ότι είναι μια νίκη του θεσμού της δικαιοσύνης. Πάντα είμαι συγκρατημένα αισιόδοξο. Δεν σας κρύβω όμως ότι γελάει η ψυχή μου. Είμαι ικανοποιημένος, όπως θα έχουμε πει και μαζί με τον εξαίρετο κύριο Ταουξή. Είμαι ικανοποιημένος και πιστεύω ότι είναι μια νίκη της δικαιοσύνης και λάβετε υπόψη σας και το εξής, ότι το δικαστήριο στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων, εφάρμοσε το νέο ποινικό κώδικα κατά γράμμα και επίσης να αναφέρω ότι ήταν μια διαδικασία η οποία τιμά τον Έλληνα δικαστή. Εικόνες που σοκάρουν. Θανάσιμα τραυματισμένος ηλικιωμένος μεταφέρθηκε με αγροτικό στο κέντρο υγείας διότι δεν υπήρχε διαθέσιμο σταθμός του ΕΚΑΒ. Θλίψη και οργή προκαλεί βίντεο το οποίο αναρτήθηκε στο Facebook από πολίτη και δείχνει την ένδυα στον χώρο της υγείας στη χώρα μας παρά το ότι βρισκόμαστε στο 2019. Το βίντεο πρέπει να προβληματίσει τους αρμοδίους από το χώρο της υγείας αλλά και τη νέα ηγεσία του Υπουργείου, ώστε ΕΣΥ και ΕΚΑΒ να αναβαθμιστούν και να γίνουν υπηρεσίες όπως αρμόζουν σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή και όχι τριτοκοσμική χώρα. Ο 80χρονος, ο οποίος ξεψύχησε χθες μετά από τροχαίο δυστύχημα, το οποίο σημειώθηκε στην παραλία της Αμφιλοχίας, μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας περιοχής με αγροτικό, μια και δεν υπήρχε διαθέσιμος σταθμός του ΕΚΑΒ. Μάλιστα, οι πυροσβέστες ήταν αυτοί οι οποίοι προσπάθησαν να κρατήσουν στη ζωή τον ηλικιωμένο άνδρα, αλλά τελικά δεν τα κατάφεραν. Κινητοποιήθηκαν αμέσως κάτοικοι της περιοχής. Το ασθενοφόρο δεν έφτανε, είχε περάσει μία ώρα και τελικά έβαλαν τον άτυχο άνδρα μέσα σε ένα αγροτικό στην καρότσα και τον μετέφεραν στο κέντρο υγείας. Ανατροπή δεδομένων στην υπόθεση της Αναστασίας Κόλλια. Ο δικηγόρος της οικογένειας επισκέφθηκε τις εισαγγελικές αρχές στην Πάτρα και κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά γνώστων. Ανατροπή δεδομένων στην υπόθεση της Αναστασίας Κόλλια που είχε βρεθεί νεκρή σε θαλάσσια περιοχή στην Κόρινθο. Η οικογένεια της άτυχης γυναίκας καταγγέλει ότι ο θάνατός της οφείλεται σε χτυπήματα που δέχτηκε και όχι σε πνιγμό. Το μυστήριο πυκνώνει ακόμη περισσότερο από την αποκάλυψη για αλλεπάλληλες κρυφές αναλήψεις χρηματικών ποσών. Εξαφανίστηκε από το σπίτι της στην Αγριλιά του Δήμου Ερημάνθου στις 13 Ιουνίου και μία μέρα μετά το πτώμα της βρέθηκε να επιπλέει στη θάλασσα στην παραλία Κρυφή στην Κόρινθο. Αρχικά η υπόθεση της 51χρονης αντιμετωπίστηκε ως περίπτωση αυτοχειρίας, αλλά χθες ο δικηγόρος της οικογένειάς της, Αθανάσιος Διαμαντόπουλος, επισκέφτηκε τις εισαγγελικές αρχές στην Πάτρα και κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά γνώστων, μαζί με σημαντικά στοιχεία για την υπόθεση.
Υπάρχει και ένα χτύπημα στο πρόσωπο της 51χρονης, το οποίο δεν δικαιολογείται. Δεν έχει ερευνηθεί ακόμα από τι προήλθε, αν είναι από αμβλή όργανο ή αν είναι εκδορά. Γίνεται μια τοξικολογική εξέταση, η οποία θα καθυστερήσει και μετά από αυτήν θα μας δώσει ο ιατροδικαστής την πλήρη ιατροδικαστική του έκθεση για να μας πει με λεπτομέρειες τα πάντα, προσθέτει ο δικηγόρος της οικογένειας της 51χρονης. Εάν πούμε ότι το πτώμα βρέθηκε στην θαλάσσια περιοχή και η πτώση, όπως είπαν αρχικά, έγινε από την κορυφή της παραλίας αυτής που βρέθηκε, από την κορυφή μέχρι την παραλία παραβάλλεται δάσος. Συνεπώς ήταν αδύνατο να φτάσει το σώμα μέχρι τη θάλασσα. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, η παραλία, η αχτή είναι πάρα πολύ μεγάλη και ακόμα και αν πούμε ότι έφτανε μέχρι την αχτή δεν μπορούσε να φτάσει στη θάλασσα. Μετά έγινε μια υπόθεση ότι μπορεί να έπεσε από τη γέφυρα του Ισθμού της Κορίνθου. Όμως και εδώ υπάρχει το εξής. Πέφτοντας από τη γέφυρα, η κάτωθη της γέφυρας θαλάσσια περιοχή δεν έχει βράχους για να χτυπήσει το σώμα και να έχει αυτές τις πολλαπλές κακώσεις του σωματικού. Το γεγονός ότι έγινε και μια ανάληψη χρημάτων πριν το χρόνο που προσδιορίσε ο ιατροδικαστής το θάνατο για άγνωστο λόγο και το ότι δεν βρέθηκαν τα προσωπικά της αντικείμενα, διότι οι αυτόχειρες δεν πέφτουν στη θάλασσα με τα προσωπικά τους αντικείμενα, κάπου αφήνουν αυτά, όλα έβαλαν σε υποψίες. Το ποσό που έγινε ανάληψη ήταν 800 ευρώ, αλλά ανακαλύπτονται και άλλες αναλήψεις, προγενέστερες, άγνωστες στην οικογένεια. Λέει ο Θανάσιος Διαμαντόπουλος και αναρωτιέται τι τα θέλει τα χρήματα ένας άνθρωπος που σκοπεύει να αυτοκτονήσει. Μετά από όλα αυτά έγινε η μήνυση προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία της προανάκρισης, η οποία θα επικεντρωθεί αρχικά στην άρση τηλεφωνικού και τραπεζικού απορρίτου της Θανούσας για να καταγραφούν τα ίχνη και οι κινήσεις της. Βρήκε 1.135 ευρώ στο δρόμο και τα παρέδωσε στην αστυνομία. Ο λόγος για την 24χρονη Ισμήνη Τόλη. Μεσημέρι Πέμπτη στη Ρήγα Φεραίου. Μια γυναίκα 24 ετών, υπάλληλος για κατάστημα, πέφτει πάνω σε μια δεσμίδα με χρήματα, εκτός φακέλου. Τα χρήματα ήταν 1.135 ευρώ. Χωρίς καν να το σκεφτεί και αφού ρωτά τα γειτονικά καταστήματα αν έχουν καταγράψει κάτι με κάμερα, πηγαίνει στην αστυνομία. Τα παραδίδει. Απλά περπατούσα στο δρόμο και βγήκα λίγο εκτός μαγαζιού εν ώρα δουλειάς που ήμουνα και απλά βρήκα κάτω κάποια χρήματα πεταμένα, τα οποία αναρωτήθηκα εκείνη τη στιγμή ότι κάποιο είναι. Μπήκα, ρώτησα στα μαγαζιά αν υπάρχουν κάμερες, μου είπαν ότι δεν ξέρουν, δεν είναι κανενός. Κατευθείαν. Δεν μιλάμε για μικρό ποσό όμως. Όχι, μιλάμε για πολύ μεγάλο ποσό, άνω των 1.000 ευρώ. Και απλά κατευθείαν. Το οποίο ήταν ακάλυπτο. Ήταν ακάλυπτο, ναι. Δεν ήταν μέσα σε δηλαδή, κάποια σακούλα, σε κάποιο πορτοφόλι. Όχι. Ήταν ακάλυπτο, ήταν κάτω στον δρόμο. Ρώτησε κατευθείαν το μαγαζί στο οποίο το βρήκα μπροστά. Μου είπαν ότι δεν ξέρουν ποιο είναι. Μετά μπήκα στο μαγαζί, κάλεσε κατευθείαν την αστυνομία, γιατί ήταν λίγο άβολη η κατάσταση με τόσο πολλά χρήματα να υπάρχουν στα δικά μου χέρια. Εκεί ήμουνα και εν ώρα δουλειά. Ήρθε το περιπολικό μετά από 20 λεπτά, πήγαμε στην ασφάλεια. Έδωσα τα στοιχεία μου. Τώρα δεν νομίζω ότι έχει βρεθεί κάποιος κάτοχος. Αυτά. Θα σας είχαν ειδοποιήσει. Μου είχαν πει στο αστυνομικό τμήμα ότι μετά από 3 μέρες με το χαρτί που σου έχουμε δώσει, πέρασες στο αστυνομικό τμήμα για να δεις και εσύ αν έχει βρεθεί ο κάτοχος. Και λέω ότι θα περάσω, λέω αν υπάρχει κάποια άλλη, λέω ειδοποίηση να μου πείτε και εμένα. Τώρα μέχρι στιγμής δεν με έχουν ενημερώσει για κάτι. Περιμένουμε, ελπίζω να τα βρει πραγματικά αυτό που τα έχει, γιατί ήταν πολύ μεγάλο το ποσό και ήταν κρίμα. Δηλαδή για αυτό που τα έχω, αλλά δεν σκέφτηκα ούτε λεπτό να τα πάρω τα χρήματα. Δεν νομίζω, είναι δηλαδή και πρέπει έτσι να σκέφτονται όλα τα παιδιά της ηλικίας μου. Αυτό εγώ θεωρώ σωστό. Τι σας είπα στην αστυνομία? Συγχαρητήρια ότι είναι πολύ τίμιο, ότι μου τους φάνηκε πολύ περίεργο που εγώ πήγα τα χρήματα, η αλήθεια είναι. Αλλά εντάξει, δεν ξέρω, αυτό είναι. Ζούμε σε δύσκολους καιρούς, έτσι κι αλλιώς. Ναι, σε πάρα πολύ δύσκολους καιρούς. Ειδικά εμείς οι νέοι νομίζω, που εγώ αυτή τη στιγμή παίρνω τον πολύ βασικό μισθό. Και δουλεύω αρκετές ώρες για να τα βγάζω, αλλά δεν ξέρω, νομίζω είναι και λίγο στον άνθρωπο πώς μαθαίνεις, πώς έχεις μεγαλώσει με την οικογένειά σου. Η Ισμήνη Τόλη αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση. Την ίδια στιγμή πάρα πολλοί θα σκέφτονταν να βάλουν τα χρήματα στην τσέπη τους. Εκείνοι όμως τα παρέδωσε στην αστυνομία για να αποδοθούν στον κάτοχό τους, αν τελικά αυτός βρεθεί. Ξεκινούν από τη Δευτέρα τα δρομολόγια του προαστιακού για κάτω Αχαΐα. Σε πρώτη φάση θα πραγματοποιείται ένα δρομολόγιο ανά ώρα.
Η λειτουργία της πρώτης μεγάλης επέκτασης του προαστιακού Πάτρας προς κάτω Αχαΐα πλησιάζει. Από τη Δευτέρα 15 Ιουλίου θα γίνουν τα πρώτα δρομολόγια. Μετά το σημερινό τερματικό στον Άγιο Ανδρέα, οι νέες τάσεις θα είναι Άγιος Ανδρέας, Ανθίας Νέο Λιμάνι, Άγιος Γιώργιος, Ιθιές, Παραλία Πατρών, Μυντιλόγλη, Ροήτικα, Βραχνέικα, Τσουκαλέικα, Καμίνια, Αλισσός, Κάτω Αχαΐα. Η διάρκεια του δρομολογίου θα είναι περίπου 30 λεπτά μέχρι την Κάτω Αχαΐα. Θα γίνεται σύμφωνα με τον υφιστάμενο σχεδιασμό, ένα δρομολόγιο ανά ώρα και ανάλογα με την κίνηση θα καθοριστεί και η ημερήσια συχνότητα του μέσου. Η επέκταση του προαστιακού αναμένεται να εξυπηρετήσει εκτός των άλλων και μετακινήσεις προς την ΒΠΕ Πατρών, καθώς και κατοίκων και επισκεπτών της ευρύτερης περιοχής. Το έργο κόστησε περίπου 5,35 εκατομμύρια ευρώ. Ο προαστιακός Πάτρας θεωρείται το πιο επιτυχημένο παράδειγμα στην Ελλάδα, έχοντας κερδίσει μεγάλη αποδοχή στην τοπική κοινωνία, διακινώντας στους σειρμούς του καθημερινά πιο πολλούς από 8.000 επιβάτες. Υποβάθμισαν το Καραμανδάνιο με απόφαση Πολάκη. Το νοσοκομείο κινδυνεύει να χάσει τη δυνατότητα χορήγησης της παιδιατρικής ειδικότητας. Μετά από αρκετά χρόνια και έχοντας εκπαιδεύσει εκατοντάδες παιδιάτρους που στελεχώνουν κλινικές και τμήματα σε ολόκληρη την επικράτεια, το Καραμανδάνιο κινδυνεύει να χάσει τη δυνατότητα χορήγησης της παιδιατρικής ειδικότητας. Το παραπάνω προκύπτει από την απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Υγείας Παύλου Πολάκη, η οποία δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ στις 5 Ιουλίου και ορίζει τα νέα δεδομένα για τα κέντρα χορήγησης ειδικότητας παιδιατρικής. Παρότι το Καραμανδάνιο είναι το μοναδικό αμυγός παιδιατρικό νοσοκομείο στην ευρύτερη περιφέρεια, δεν φαίνεται ότι πληρεί τις νέες προϋποθέσεις που ορίζει η απόφαση Πολάκη. Προαιρετικά ανοιχτά τα καταστήματα την Κυριακή 14 Ιουλίου. Ο Εμπορικός Σύλλογος αντιδρά και ζητά να παραμείνουν κλειστά. Ο Εμπορικός και Εισαγωγικός Σύλλογος Πατρών, με ανακοίνωσή του, καλεί τους ιδιοκτήτες των καταστημάτων την Κυριακή 14 Ιουλίου να κρατήσουν τα καταστήματά τους κλειστά και τους καταναλωτές να μην δώσουν ούτε 1 ευρώ στην αγορά την Κυριακή. Εγώ είμαι αρνητικός στο άνοιγμα των καταστημάτων της Κυριακής και αποδεδειγμένη συγκεκριμένη Κυριακή δεν δουλεύει. Λόγω ζήσης, ο κόσμος τραβιέται σε παραλίες και σε... οπότε δεν υπάρχει λόγος να ανοίξει κάποιος. Παράλληλα, από την Δευτέρα έχουν ξεκινήσει οι θερινές εκπτώσεις, με τους ανθρώπους της αγοράς να τονίζουν πως τα πράγματα ξεκίνησαν καλά. Η περίοδος των εκπτώσεων έχει ξεκινήσει δυναμικά. Υπάρχει κίνηση στις πρώτες μέρες των εκπτώσεων, πάντα υπήρχε και θα υπάρχει. Θα δούμε και στο τέλος θα ξυρίσουν το γαμπρό, όπως λέμε. Η κίνηση είναι και ανάλογα το αντικείμενο. Δηλαδή, αρχικά τα ρούχα, παπούτσια που τελειώνουν και τα νούμερα έχουν πιο αυξημένη κίνηση. Εμάς τα είδη μας υπάρχουν σαν απόθεμα, είναι δύσκολο να τελειώσουν, ας πούμε. Βέβαια, υπάρχουν και κάποιες προσφορές που είναι με μεγάλες εκπτώσεις, οι οποίες είναι λίγα κομμάτια και εκεί μπορεί ο κόσμος να τσιμπήσει στην αρχή, ας πούμε, να κάνει τις αγορές του. Τα ποσοστά έκπτωσης κυμαίνονται από 20% σε ορισμένα είδη, μπορεί όμως να αγγίξουν και το 50 με 70%. Σε εμπορεύματα που είναι υποκατάργηση, εκποίηση κτλ. Είναι 50%. Από εκεί και πέρα τα τρέχοντα είναι με 20 με 30 ανάλογα τα αποθέματα που υπάρχουν. Η θερινή εκπτωτική περίοδος θα ολοκληρωθεί στις 31 Αυγούστου. Σε ετοιμότητα για πρόκληση πυρκαγιάς βρίσκεται ο Δήμος Πατρέων. Κάνει έκκληση σε όλους να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους. Υψηλός ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς σήμερα και οι περιφερειακές ενότητες Ετωλοκαρδανίας, Αχαΐας και Ηλίας βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 3. Ο Δήμος Πατρέων με όλα τα μέσα που διαθέτει είναι σε ετοιμότητα. Είμαστε σε κατάσταση απόλυτης ετοιμότητας, σε κατάσταση επιφυλακής και εμείς ως Δήμος Πατρέων με τις αρμόδιες υπηρεσίες, με την πολιτική προστασία, με την ΔΕΙΑΠ, με την καθαριότητα, με όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, σε συνεργασία με την πυροσβεστική υπηρεσία και βέβαια σε συνεργασία και με τις εθελοντικές ομάδες δασοπροστασίας, οι οποίοι το απόγευμα βγαίνουν κατά τομέα και περιπολούν σε ανάλογα σημεία καθυπόδειξη της πυροσβεστικής και επίσης εμείς το δασίλειο, αλλά και όλους τους υπόλοιπους χώρους, το δασίλειο πρωί-απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ το φυλάμε. Για ακόμη μια φορά όμως η Δημοτική Αρχή είναι αντιμέτωπη με πολίτες που δεν προχωρούν σε καθαρισμό των οικοπαίδων τους από ξερά χόρτα, βάζοντας σε κίνδυνο τις περιουσίες τους αλλά και ανθρώπινες ζωές. Χαρακτηριστικό της κατάστασης είναι ότι σε σχέση με πέρυσι οι καταγγελίες πολιτών για ακαθάριστα οικόπαιδα είναι περίπου 110 περισσότερες. Αυτό που θα πρέπει να προσέξουμε είναι, από βάση των δημοτών μας, είναι ένα μείζον ζήτημα αυτό. Τα ακαθάριστα χόρτα στα ιδιόκτητα οικόπεδα. Έχουμε καλέσει επανειλημμένες φορές τους δημότες μας
και με έγγραφα που στέλνουμε προς τους ιδίους, εφόσον παίρνουμε την ακριβή ιδιοκτησία μέσω του κτηματολογίου, και τους καλούμε να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους. Διότι είναι αιστεία πρόκλησης πυρκαγιών. Καλούμε τους ιδιώτες μας να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους. Είναι υποχρέωσή τους. Και, εν πάση περιπτώσει, από την άλλη πλευρά, έστω και αν προβλέπεται σήμερα με την νομοθεσία ο Δήμος να μπει σε όλα αυτά τα οικόπεδα, δεν υπάρχει αντικειμενικά η δυνατότητα αυτή. Και λόγω έλλειψη προσωπικού και λόγω του απαιτούμενου μηχανολογικού εξοπλισμού. Υπενθυμίζεται ότι αν δεν γίνει ο καθαρισμός των χώρων, πολλοί θα έρθουν αντιμέτωποι με επιβολή προστήμων αλλά και μηνύσεων από την πυροσβεστική υπηρεσία. Ειδοποίηση από τη ΔΕΗ για 1,60 ευρώ καλείται να πληρώσει δημότης του Δημού Ήλιδας. Ανίσπρακτα δημοτικά τέλη από τη ΔΕΗ, αναφέρει η ατομική ειδοποίηση που έλαβε. Το εξωφρενικό ποσό του 1 ευρώ και 60 λεπτών καλείται να πληρώσει δημότης του Δήμου Ήλιδας για ανίσπρακτα δημοτικά τέλη από τη ΔΕΗ. Πρόκειται για δύο ανίσπρακτες δόσεις των 80 λεπτών έκαστη. Αυτό αναγράφει η ατομική ειδοποίηση που παρέλαβε ο πολίτης από το Δήμο Ήλιδας και φυσικά δεν ήξερε εάν έπρεπε να γελάσει ή να κλάψει. Γιατί όπως είπε και ο ίδιος, πιο πολύ κόστησε στο Δήμο να αποστείλει ταχυδρομικό στην ειδοποίηση από ότι είναι το οφειλόμενο ποσό. Επιπλέον καλείται να αφήσει τη δουλειά του και να πάει να στηθεί στην ουρά στο ταμείο για να αποπληρώσει την τεράστια αυτή οφειλή και διερωτάται γιατί ο Δήμος δεν βρίσκει έναν άλλον τρόπο για την τακτοποίηση οφειλών που αφορούν τέτοια ευτελή ποσά. Ξεκίνησε νέο πρόγραμμα από τον ΟΑΕΔ. Πρόκειται για επιδότηση 10.000 ανέργων. Από σήμερα, όσοι το επιθυμούν μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα προώθησης στην αυτοαπασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλειών 10.000 ανέργων του ΟΑΕΔ. Σύμφωνα με την κυρία Καραμεσίνη, διοικήτρια του οργανισμού, πρόκειται για ένα γενναιόδωρο πρόγραμμα που προσφέρει τη δυνατότητα σε όλους αυτούς που δεν μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας να ενισχυθούν από τον ΟΑΕΔ για να ιδρύσουν μια επιχείρηση ή να χρηματοδοτήσουν τα πρώτα βήματα της επιχείρησης που έχουν πρόσφατα ιδρύσει. Ξεκίνησε σήμερα στις 11 η υποβολή αιτήσεων για την επιδότηση σε 10.000 άνεργους. Στο πρόγραμμα μπορεί να συμμετέχουν άτομα ηλικίας 18 έως 66 ετών. Οι δικαιούχοι του προγράμματος θα πρέπει να είναι άνεργοι ηλικίες 18 έως 66 ετών, εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οργανισμού, μέχρι την ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας, την εφορία, και σε περίπτωση προηγούμενης επιχειρηματικής δραστηριότητας να την έχουν διακόψει έως 31 Δεκεμβρίου 2011. Οι ενδιαφερόμενοι για να υπαχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει είτε να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής μαζί με επιχειρηματικό σχέδιο μετά την έναρξη δραστηριότητας στην εφορία και το αργότερο εντός 12 μηνών από την έναρξη της δραστηριότητας αυτής, είτε να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής μαζί με επιχειρηματικό σχέδιο πριν από την έναρξη δραστηριότητας στην εφορία, με την προϋπόθεση ότι θα προβούν σε έναρξη δραστηριότητας το αργότερο εντός 2 μηνών από τη γνωστοποίηση της θετικής αξιολόγησης της αίτησής τους. Οι δικαιούχοι εντάσσονται στο πρόγραμμα είτε ως ατομικοί επιχειρηματίες, είτε ως μέλη ΟΜΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ και συνεταιρισμού εργαζομένων. Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε 12 μήνες και οι δικαιούχοι δεσμεύονται να διατηρήσουν την επιχείρησή τους για 3 μήνες μετά τη λήξη του προγράμματος. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ, www.oaed.gr. Ξεκινούν παρεμβάσεις σε υφιστάμενα αντιπλημμυρικά έργα σε ποταμούς της Αιγιάλιας. Πρόκειται για εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης. Το επόμενο διάστημα πρόκειται να ξεκινήσουν εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης των υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων στους ποταμούς Μεγανίτη, Φινίκα, Σελινούντα και Κλάδων Ιόμορων Χυμάρων στην Περιφερειακή Ενότητα Χαΐας, καθώς ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας υπέγραψε σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου τη Δευτέρα 8 Ιουλίου. Οι εργασίες αφορούν στη συντήρηση και αποκατάσταση των υφιστάμενων τεχνικών έργων αναχωμάτων και στην απομάκρυνση μπαζών αυτοφιούς βλάστησης, όπως επίσης την αποκατάσταση των υφιστάμενων Σαραζανέτ κατά μήκος των ποταμών, με σκοπό της προστασίας των παρόχθιων ιδιοκτησιών, οδών και προσβάσεων του ζωικού κεφαλαίου της αγροτικής παραγωγής. Πρόκειται για ένα έργο προϋπολογισμού 800.000 ευρώ που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και αποτελεί υποέργο της συνολικής αντιπλημμυρικής παρέμβασης με τίτλο «Συντήρηση αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας».
Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από το μεγάλο περιφερειακό κανάλι. Από όλους εμάς, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.